Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση. Είμαι η Έλενα και μαζί με την Κυριακή θα είμαστε εδώ και αυτή την εβδομάδα. Καλημέρα Κυριακή. Καλημέρα λοιπόν και εμένα. Για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα που σας απασχολούν και μας απασχολούν και που πρέπει να γνωρίζετε στο ξεκίνημα της δικής σας ημέρας. Σήμερα Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου. Καλή εβδομάδα να έχετε όλοι. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Επίσης, σήμερα γιορτάζουν η Κατερίνα, η Κέτη, η Κάτια. Υπάρχει άλλο υποκοριστικό του Εκατερίνη? Όχι. Νομίζω πως όχι. Όχι. Οι Κατίνες γιορτάζουν επίσης. Ο Μερκούριος, ο Μερκούρης, χρόνια σας πολλά λοιπόν σε όλους. Είναι δύο μεγάλες γιορτές στη σειρά. Σήμερα είναι της Αγίας Εκατερίνης, το Αγίου Μερκουρίου. Αύριο είναι του Αγίου Στυλιανού. Θα τα πούμε όμως και αύριο. Πριν ξεκινήσουμε να λέμε λίγο τα θέματα της ημέρας, μάλλον τι έχει γίνει σαν σήμερα πρώτα απ' όλα, να μας πεις λίγο, Κυριακή, τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε στο 211-55-50-500, στο Facebook φυσικά μπορείτε να μας βρείτε με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση και στο email μας πρώτη-ανάρτηση@zoogla.gr, αλλά και στο Twitter. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Twitter Πρώτη Ανάρτηση. Αυτά, ναι, λοιπόν. Να θυμίσουμε και το διαγωνισμό. Δεν κληρώσαμε ακόμα. Λογικά σήμερα μετά το διάλειμμα θα πούμε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, όπου κερδίζεται, όπως έχουμε πει, ένα μανικιούρ ή πεντικιούρ ή τζέλ. Είναι βασικά τη επιλογή σα. Ναι. Αυτή τη φορά τα κερδίσατε. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Ξεκινάμε με το 1491, όταν οι χριστιανικές δυνάμεις αρχίζουν την πολιορκία της Γρανάδας, την οποία κατέχουν οι Άραβες, εκείνη το τελευταίο προπήριό τους στην Ιβηρική Χερσόνησο. Αργότερα, το 1916, επιβάλλεται από τις δυνάμεις της Αντάντ αποκλεισμός της Ελλάδος. Η Ελλάδα αναγκάζεται να αποδεχθεί τελεσίγραφο, να αποσύρει τις στρατιωτικές δυνάμεις της από την Πελοπόννησο και να δεχθεί έλεγχο στον Ισθμό και την Πάτρα. Αργότερα, το 1935, μετά το δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος επιστρέφει στην Αθήνα έπειτα από 12 χρόνια εξορίας. Πάβει τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Κονδύλι και αναθέτει την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης στον Κωνσταντίνο Δεμερτζή. Υπουργός Στρατιωτικών αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Παπάγος. Αργότερα, το 1952, συλλαμβάνεται ένα μέλος του παράνομου ΚΚΕ, στέλεχος, το οποίο και καταζητείται πάρα πολύ καιρό. Αργότερα, το 1973, ανατρέπεται η κυβέρνηση Μαρκεζίνη και ο ίδιος ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο οποίος τίθεται υπό περιορισμό στο σπίτι του στο Λαγονίσι. Νέος ισχυρός ανήρτου Πριλιανού καθεστώτος, ο ταξιέρχος Ιωαννίδης. Νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ορκίζεται ο στρατηγός Φέδων Γκυζίκης. Και πρωθυπουργός, ο Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος. Και το 2008, τρεις ιστορικές συμφωνίες υπογράφονται σαν σήμερα κατά την ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Κίνας, Χου Τζινπιάο, στην Αθήνα. Με βάση τη μία από τις συμφωνίες, η ελληνική κυβέρνηση παραχωρεί το λιμάνι του Πειραιά στον κινέζικο κόλοσο Κόσκο. Στη συμφωνία αντιτίθενται οι λιμενεργάτες του Πειραιά, οι οποίοι και πραγματοποίησαν 24-ωρη απεργία. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Να ρίξουμε μια ματιά και στις σημαντικότερες γεννήσεις που έχουν γίνει σαν σήμερα, την 25η ημέρα του Νοεμβρίου. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1686 γεννήθηκε ο Νίλ Στένσεν, ο Δανός ανατόμος και γεωλόγος, γνωστός και ως Νικολάου Στένο, ο πρώτος που ανακάλυψε την πραγματική προέλευση των απολιθωμένων ζώων και ερμήνευσε το σχηματισμό του φλοιού της γης. Θεωρείται ο πατέρας της γεωλογίας και της στρωματογραφίας. Επίσης είναι γνωστός για τις ερευνές του σχετικά με τους αδένες, τον εγκέφαλο, την καρδιά και για την ερμηνεία της λειτουργίας των οθικών. Το 1884 γεννήθηκε ο Άντολφ Κόλμπε, ο Γερμανός χημικός γνωστός από τις μελέτες του για την ηλεκτρόλυση των αλάτων και την παρασκευή σαλικυλικού οξέως, ενός από τα βασικά συστατικά της ασπιρίνης. Αυτό άλλωστε είναι και το όνομα της ασπιρίνης, η επιστημονική ονομασία είναι το σαλικυλικικό οξύ. Λοιπόν, για να πάμε και στην τελευταία γέννηση σαν σήμερα, το 1970 γεννήθηκε ο Γιούκιο Μισήμα, ο Ιάπωνας συγγραφέας, ο οποίος αυτοκτόνησε κάνοντας χαρακίρι. Θα ήθελα να κάνω μία διόρθωση. Τόση ώρα διάβαζα τους θανάτους.
που είχαν γίνει σαν σήμερα. Λοιπόν, οι τρεις προσωπικότητες αυτές που διαβάσαμε έχουν πεθάνει σαν σήμερα, δεν έχουν γεννηθεί. Θα διαβάσουμε και τις γεννήσεις τώρα. Λοιπόν, το 1844 γεννήθηκε ο Κάρλ Μπέτζ, ο Γερμανός μηχανικός που σχεδίασε και κατασκεύασε το πρώτο πρακτικό αυτοκίνητο, εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Το 1939 γεννήθηκε η Ελένη Καραίνδρου, η συνθέτρια γνωστή από τη μουσική της για τις ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Και το 1941 γεννήθηκε ο Χρήστος Παπανικολάου, ο Έλληνας επικοντιστής που διατέλεσε και παγκόσμιος ρέκορντμαν του αγωνίσματος το 1970. Αυτά λοιπόν ήταν με κάποια μικρά λαθάκια τα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα την 25η ημέρα του Νοεμβρίου. Να πούμε πως αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν από νοτιοδυτικές κατευθύνσεις. Αυτά λοιπόν ήταν τα γεγονότα. Το Σαββατοκύριακο ξεκουράστηκες? Ξεκουράστηκα, εντάξει. Εσείς βέβαια η βροχή μας τα χάλασε. Θα πούμε και αργότερα και. Θα πούμε, ναι, για τα. Βροχές και όλα. Τουλάχιστον στην περιοχή τη δική μας, νομίζω ότι είχαμε αρκετά μεγάλες ζημιές. Ο δρόμος ήταν σαν να είχαν πέσει βουνά. Λοιπόν, αν και να πούμε πως χθες την Κυριακή το πρωί ήταν πολύ ωραία που έβρεχε. Ξέρεις, είναι από αυτές τις μέρες που μπορείς να μείνεις στο κρεβάτι, αναγκαστικά. Ναι. Είναι Κυριακή. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να περάσουμε να διαβάσουμε και τους τίτλους των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Βαθιά ανάσα πριν από τον ανήφορο. Ιστορική συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν. Να τελειώσει η αβελτηρία. Χρυσή Αυγή βγαίνουν ξανά από τον υπόνομο. Πανεπιστήμια. 4.000 ευρώ έως 5.000 ευρώ για κάθε φοιτητή το κόστος του χαμένου εξαμήνου. Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. 10 παράθυρα για σύνταξη στο ΙΚΑ πριν από τα 60. 500.000 ασφαλισμένοι πρώτου 1993 πρημοδοτούνται από τα ψηλά γράμματα της νομοθεσίας. Δώρο ένα έτος ασφάλισης από ανεργία στις μητέρες με ή χωρίς ανήλικο τέκνο. Η ανεργία θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται. Μήνυμα Σαμαρά από το Βερολίνο. Βασική προτεραιότητα οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Κρατιόμασταν χέρι-χέρι, μας παρέσυραν τα νερά. Ρόδος, 3 νεκροί, 1 αγνοούμενος. Η φωνική πλημμύρα και τα έργα που δεν έγιναν. Και να πάμε στην εφημερίδα η Ελευθεροτυπία. Αλλάζουν τα όρια ηλικίας για 250.000 σε στρατό, ναυτικό, αεροπορία και σώματα. 5 συν 8 πλασματικά στους ένστολους. Κυβέρνηση Τρόικα υπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα. Η Λουκά Κατσέλη με άρθρο της καταγγέλει ότι η μνημονιακή πολιτική καταστρέφει την κοινωνία στοχεύοντας αλλού. Μπάζωμα έγκλημα στη Ρόδο. Ενώ μετά τα μπράβο της Μέρκελ, 19 απολύσεις σε 5 υπουργεία, υποσχέσεις από τα παράθυρα δίνει ο Υπουργός Παιδείας. Ενώ εκφοβισμός στα θέατρα ή άλλο πονηρό. Στην εφημερίδα Το Έθνος, μειώσεις 8% στις συντάξεις σε 10 τραπεζών. Πιέζει η Τρόικα για περικοπές στα ευγενή ταμεία. Στην κόψη του ξηραφιού, 137.000 ασφαλισμένοι το 2014. Επιδοτήσεις σε 408 χωριά για την ίδρυση μικρών επιχειρήσεων. Ενώ μαρτυρία σοκ για την τραγωδία της Ρόδου. Προς εκτόνωση της έντασης στα πανεπιστήμια. Στην εφημερίδα των συντακτών, τι αλλάζει από 1η-1η του 2014. Αθεόφοβοι, μετροπολογία σκάνδαλο, δημιουργούν άβατο στα οικονομικά της Εκκλησίας. Απαγορεύουν στο ΣΔΟΕ και σε άλλες υπηρεσίες ελέγχους σε επιχειρήσεις της Εκκλησίας χωρίς υπουργική έγκριση. Εξαιρούν τους ιερείς από την κινητικότητα. Τι θα συμβεί στο δημόσιο, οι δεξαμενές των απολύσεων. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται περίπου 32.000 υπάλληλοι που απασχολούνται σε νομικά πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα. Η Ρόδος θρυνεί και οργίζεται. 3 νεκρούς και έναν αγνοούμενο μετράει η Ρόδος από τη φοβερή βροχόπτωση της Παρασκευής, αγωνιώντας για το νέο κύμα κακοκαιρίας που περιμένει σήμερα. Και κλείνουμε με τις πολιτικές εφημερίδες, με την εφημερίδα Εσπρέσο. Η ζωή χαμογέλασε στον 19χρονο καουμπόι σπούδαστη γεωπονική στο ΤΕΙ Φλόρινας. Αγκαλιά με τα λόγω του, τον έσωσε ο Αγιώργης. Χάθηκε στον Όλυμπο σε ώρα μεγάλης κακοκαιρίας, πέρασε όλη τη νύχτα μέσα στα χιόνια, αλλά ευτυχώς βρέθηκε σώος το πρωί. Η μοίρα της έγραφε να πεθάνει στη Ρόδο, θρήνος για την 27χρονη δασκάλα που κατάπιε η πρωτοφανής καταιγίδα. Νότης, όποιος με λέει Χρυσαυγίτη, να πάει, να.
Λάδι στη φωτιά ρίχνει ο κεντρικός τραγουδιστής μετά το διαζύγιο από τη Βανδύ. Ενώ συναγερμό στα σύνορα, 7 άγριοι δολοφόνοι δραπέτευσαν από τις αλβανικές φυλακές. Και η ελληνική ψυχή, η 16χρονη από τη Βοστόνη, που βγήκε μπροστά για την Μυρτό της Πάρου. Αυτοί λοιπόν ήταν οι τίτλοι των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και στο σημείο αυτό θα ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθλητικών. Και ξεκινάμε με την εφημερίδα Goal News. Κίνα και χρέη κρίνουν το χρυσό deal. Συνάντηση με Αλαφούζο μέχρι την Παρασκευή. Μελέτη μαζί με τους συνεπενδυτές των οικονομικών στοιχείων της ΠΑΕ. Παρουσίαση του πλάνου τριετίας του ΙΚΕΙΠ του ύψους της επένδυσης. Η ανατροπή των στοχευμένων. Στην εφημερίδα Sport Day, ντου με 120 εκατομμύρια. Με την υποστήριξη Κινέζων κολοσσών, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπαίνει δυνατά για να γιγαντώσει τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟ που ονειρεύεται. Στην εφημερίδα, ο πρωτοαθλητής. Φαινόμενο είναι και ο Σάμαρης. Πώς έφτιαξε ο Μίτσελ το δικό του Τσάμπι Αλόνσο. Ο δρόμος του Ανδρέα προς την κορυφή. Το πλάνο του Μίτσελ για Παρίσι. Επιστρέφει ο Μίτρογλου, ενώ στον πάγκο Σαβιόλα. Χολέμπας και η νίκη στο Παρίσι. Φτιαγμένος όσο ποτέ ο Γερμανός. Ενώ Μίτρογλου και Σαβιόλα οι πιο καυτές κάνες της Ευρώπης. Σε τρελό καλπασμό ο θρύλος πάει όλα τα ρεκόρ. Στην εφημερίδα η ώρα των σπορ. Τρέξιμο για την Αγία Σοφιά και στο ΟΑΚΑ. Συζητήθηκαν σημαντικές πτυχές του σχεδίου και τέθηκαν κατευθύνσεις για ζητήματα που δεν σηκώνουν και δεν θα έχουν καθυστερήσεις. Σούπερ μάνταλος ενώ ξετυλίγουμε το κουβάρι της υπονόμευσης της ΑΕΚ. Στην εφημερίδα η Πράσινη. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας το ροντεβού Δημήτρη Αλαφούζου. Μόνο από την Πράσινη μαθαίνετε πάντα όλη την αλήθεια για τις ραγδαίες εξελίξεις. Ξέσκησε το παράρτημα. Καρέλης και Μπέρκ πάτησαν δίχως έλεος τον ΠΑΣ που γλίτωσε χάρη στην κολοφαρδία του την ταπεινωτική συντριβή. Επιστρέψαμε για τα καλά, μεγάλη μπάλα στο πρώτο ημίχρονο και μία ακόμα πιστική εμφάνιση. Αναστασίου η ομάδα έχει υγεία, ηρεμία και πλάνο. Στην εφημερίδα Live Sport. Τον κατάπιε η τιμωρημένη από τον Coach Lucas και Στοχ μπήκαν δαιμονισμένοι μαζί με τον Vukic στο τέρν και άλλαξαν την ροή του αγώνα. Στην εφημερίδα ο Γαύρος που βλέπουμε και στις εικόνες μας δεν μασάει και το πιστεύει. Ας έχουν να χάσουν οι Γάλλοι 9 μήνες. Ο Μίτσελ δεν φοβάται την Παρή και λέει «Θα χτυπήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αν είναι η νίκη ακόμα καλύτερα». Ο Ολυμπιακός και πέρσι και πρόπερσι είχε διπλά στη Γαλλία, λατρεία για Σάμαρη. Έρμαν ο Λας, Πάνοπλος ο Φουστέρ, ενώ αλλά ο Μπλάν δεν ξεχνάει. Με τα φρένα σπασμένα, ο θρύλος ισοφαρίζει σήμερα κόντρα στον Απόλλωνα Πατρών. Θρύλος Μπάρτσα σέρνουν το χορό. Ενώ είναι ο πρώτος στόχος του Κλοπ, κινείται δυναμικά η Ντόρτμουντ για τον Μίτρογλου. Ροναλντίνιο και Μίτρογλίνιο θέλει η Μπεσίκτας. Στην εφημερίδα, το φως των σπορ. Στην εφημερίδα λοιπόν το Φως των Σπορ, τι λέει η πλευρά Μανολά. Ο Κώστας για να φύγει με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό θα πρέπει να το θέλει και ο Ολυμπιακός. Οπότε η ρήτρα είναι σαν να μην υπάρχει. Ο θρύλος απογειώνει. Χολέμπας με Κώστα μπορούμε. Ο Μανολάς το πιστεύει. Ενώ ο Ολυμπιακός Βόλου άλωσε το Αίγιο με 0-1. Ο ΠΑΟΚ θύμωσε. Ενώ ο ΠΑΟ τον ΠΑΣ με 3-1. Κεραυνός ο Καρέλης. Αυτά λοιπόν ήταν και οι τίτλοι των κυριότερων αθλητικών εφημερίδων, τα πρωτοσέλιδα δηλαδή. Στο σημείο αυτό να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η ηλεκτρονική εφημερίδα zoogla.gr. Στο πρώτο εξώφυλλο διαβάζουμε «Νεκρός από πυροβολισμού στα Εξάρχεια, ξεκαθάρισμα λογαριασμών, βλέπει η ελληνική αστυνομία πίσω από το αιματηρό επεισόδιο». Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο για γέλια και για κλάματα. Ρεσιτάλ προχειρότητα σε αγώνα δρόμου για μικρά παιδιά. Το τρίτο πρωτοσέλιδο βλέπουμε ο Θεός βοηθός. Έρευνα του Υπουργείου Άμυνας για τα αμαρτήματα του Αρχιμανδρίτη Λοχαγού. Αυτά λοιπόν είναι και τα πρωτοσέλιδα της ηλεκτρονικής εφημερίδας zoogla.gr. Πολλά από αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε και αργότερα. Θα έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή κάποιον συνάδελφο από την αίθουσα σύνταξη να μας αναλύσει το θέμα με το αιματηρό επεισόδιο στα Εξάρχεια. Μέχρι τότε πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε.
ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λεία και καλή γραμμή εμφάνιση.
Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anticelluline. Καλή σας ημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση. Ζωντανά, το ξαναλέμε. Μέσα από τις οθόνες των υπολογιστών σας, μέσα από τα τάμπλετ σας, από τα κινητά σας. Είμαστε η διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαστε η πρώτη εκπομπή της ημέρας από τη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Μιας και μετά από εμάς ακολουθεί ένα πλήθος εκπομπών, ενημερωτικών, ψυχαγωγικών, όλες τις ώρες μέχρι και αργά το βράδυ. Μπορούμε και σας κρατάμε παρέα με ενημερωτικές εκπομπές, με όλα τα νέα που πρέπει να γνωρίζετε, με ψυχαγωγικές εκπομπές που πραγματικά μπορείτε να γελάσετε πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν να ξεκινήσουμε τα θέματα της ημέρας μας, να μας πει λίγο εδώ η Κυριακή τους τρόπους επικοινωνίας άλλη μία φορά. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε στο 211-55-50-500, στο Facebook να μας βρείτε με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση και στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση και φυσικά στο email μας πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Αυτή λοιπόν ήταν και η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τα δικά σας σχόλια, περιμένουμε το βίντεο της ημέρας, το δικό σας βίντεο, το οποίο σας αρέσει και εμείς θα το παίξουμε στις εκπομπές μας καθημερινά ως πρώτο βίντεο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα θέματά μας. Και σίγουρα πρώτο θέμα είναι τα... πώς θα το πούμε... ό,τι έγινε στη Ρόδο μετά από από την φωνική βροχόπτωση μάλλον. Πλέον δεν υπάρχουν ελπίδες να είναι ζωντανός. Αυτό που περιμένουμε είναι να βρεθεί όσο πιο σύντομα γίνεται για να τελειώσει το μαρτύριό μας. Αυτά τα λόγια χρησιμοποιεί μιλώντας στο ζούγκλα.gr ο αδελφός του αγνοούμενου καθηγητή Αγγλικών από τη Ρόδο, Γιάννης Αργυρόπουλος, ο οποίος μαζί με άλλους συγγενείς του 53χρονου βρίσκεται στο νησί αναζητώντας τον αδελφό του Κώστα. Να πούμε ότι θλίψη, οργή και αγανάκτηση τον έχουν κυριεύσει, καθώς δεν μπορεί να πιστέψει ότι έχασε τον άνθρωπό του από βροχή. Ο κύριος Αργυρόπουλος εξηγεί στο ζούγκλα.gr ότι θεωρεί υπαίτιους για την καταστροφή που βρήκε τον ίδιο και την οικογένειά του, το κράτος και τον Δήμο της περιοχής, καθώς όπως λέει δεν φρόντισαν ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα. Είχαν προειδοποιήσει για ακραία καιρικά φαινόμενα και δεν έκαναν τίποτα. Δεν λειτουργεί ούτε το κράτος, ούτε ο Δήμος, ούτε η αστυνομία, ούτε τίποτα. Μπάχαλο και ανοργανωσιά. Λένε ότι η Ρόδος είναι το διαμάντι του τουρισμού. Ψέματα. Είναι η Ρόδος των ξενοδοχείων.
των ξενοδόχων, της απάτης και της κλεψιάς, σημειώνει ο κύριος Αργυρόπουλος. Παράλληλα, εκφράζεται την αγανάκτησή του για την τακτική των 2 μέτρων και των 2 σταθμών που εφαρμόζεται από τους κρατούντες. Η Ελλάδα είναι μια ζούγκλα. Δεν μπόρεσε να κλείσουν έναν δρόμο ώστε να μην χαθούν άνθρωποι. Αν ερχόταν όμως η Μέρκελ ή ο Σόιμπλε, θα είχαν κλείσει τη μισή Αθήνα για να μην τους πλησιάσει κανείς. Δεν νοιάζονται για τους ανθρώπους. Αυτό που τους νοιάζει μόνο είναι να ξεπουλάνε τη χώρα, τονίζει. Συνεχίζουμε με το θέμα της Ρόδου, μιας και νεκρός εντοπίστηκε μόλις πριν από λίγες ώρες ο 67χρονος πρώην διευθυντής του επιμελητηρίου 12 Νήσου. Η σύζυγός του, Κάλλη Παναγιώτου, υπάλληλος επιμελητηρίου, βρέθηκε νεκρή την Παρασκευή τα μεσάνυχτα στη γέφυρα της Παστίδας προς Μαριτσά. Κάθε μεσημέρι ο Γιάννης Μπαϊράμης έφευγε από το σπίτι του στην Παστίδα με την Μπεμβέ, έπαιρνε τη γυναίκα του επιμελητήριο και επέστρεφαν μαζί στο σπίτι. Να πούμε ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου, άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας ανέσυραν νεκρή την 27χρονη Αναστασία Κατσαρού, δασκάλα σε σχολείο του Παραδεισίου. Η άτυχη αυτή γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του χυμάρου της κρεμαστής, όταν στην προσπάθειά της να σωθεί εγκατέλειψε το αυτοκίνητο που το οδηγούσε ο αγνοούμενος 53χρονος Κώστας Αργυρόπουλος. Να πούμε πως συγκλονισμένοι είναι οι συγγενείς της αδικοχαμένης δασκάλας, ο αδελφός της και ένας θείος της έφτασαν στον νησί της Ρόδου από την Εύβοια για να παραλάβουν τη σωρό της. Το πρώτο μέρος που επισκέφτηκαν ήταν η γέφυρα της κρεμαστής όπου συνέβη το μοιραίο και δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν αντιλήφθηκαν το τι είχε συμβεί. Οι συγγενείς ζητούν εξηγήσεις και επιρρύπτουν ευθύνες στους αρμόδιους του Δήμου και της Περιφέρειας. Στο σημείο αυτό μπορούμε να δούμε και το βίντεο που μιλάνε οι συγγενείς της αδικοχαμένης δασκάλας και να επιστρέψουμε. Λαζαρίδης Νικόλαος. Είστε. Λοιπόν, είμαι ο θείος της δασκάλας. Και ο αδερφός. Το όνομα σας? Ήστατε από... Δημήτρης. Κατσαρός Δημήτρης. Ήστατε από την... Από την Εύβοια. Ήρθατε από την Εύβοια να πάρετε... Να την πάρω στα... Την κοπέλα. Λοιπόν. Αχ, Παναγία μου. Αδερφέ μου. Αδερφούλα μου. Κορίτσι μου. Ευχαριστούμε πολύ. Να τονίσετε ότι υπάρχουν ευθύνες. Αυτό θέλουμε. Ζητάτε δικαιοσύνη, έτσι. Ναι, ναι, ευθύνες. Αν είναι δυνατόν να βρούμε το δίκιο μας. Όχι για κανένα άλλο λόγο, να γλιτώσουν τουλάχιστον και άλλοι άνθρωποι. Και άλλοι άνθρωποι, ναι. Να σταματήσει εδώ, αυτός ο δρόμος πρέπει να κοπεί. Αυτό που έχουν κάνει είναι παράνομο μέσα από την κήτη του ποταμού να περνάνε αυτοκίνητα και κόσμος. Τα βρωμόσκυλα. Πρέπει να φτιαχτεί η γέφυρα, η σήμανση πάνω στην ίδια γέφυρα, να περνάνε δεξιά-αριστερά. Ήρθε κανένας επικοινωνία μαζί, κανένας περιφερειάρχης, κανένας από το κράτος, κάτι. Ποιος να έρθει, ποιος να έρθει. Μόνο στα παιδιά τους, όταν θα τύχει στα παιδιά τους, τότε θα πάρουνε. Και ευθύνονται οι ψηλά, αυτοί που είναι ψηλά, όχι οι τοπικοί εδώ παράγοντες. Αυτοί που είναι ψηλά. Και ψηλά είναι περιφερειάρχης και πάνω. Γιατί αυτός θα εγκρίνει να γίνει. Και μίλησα με κάποιον του τοπικού, δεν ξέρω, τοπικού διαμερίσματος εδώ, ότι ήδη έχει εγκριθεί να γίνει η γέφυρα εδώ αυτό το σημείο και καθυστερεί στη γραφειοκρατία. Κατάλαβα. Γραφειοκρατία είναι η υπογραφή αυτού που είναι πιο ψηλά. Ποιος είναι, περιφερειάρχης και πάνω, δεν ξέρω ποιοι. Γεια σου, Άγιος άνθρωπος. Που είναι στα γραφεία τους. Θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολλά στην κοινωνία. Και πήρανε από τα ψαγρά. 26 χρονών ήταν. Και ότι στείλανε εδώ πέρα και οι θέσεις στα ψαγρά είναι κενή. Την έφερα εδώ για να σκοτωθεί. Την αδερφούλα μου. Υπάρχουν ευθύνες. Να το τονίσετε αυτό, ότι υπάρχουν ευθύνες. Εμείς θα αναζητήσουμε τις ευθύνες. Δεν ξέρω και αυταπάγγελτα αν μπορεί. Ζητηθούν οι ευθύνες. Και ευθύνες είναι πολλές. Και από την τροχέα, που εφόσον υπήρχαν έκτακτα καιρικά φαινόμενα, έπρεπε να το κλείσουν αυτό το κομμάτι και να γίνει διπλή κυκλοφορία η γέφυρα. Ήρθανε μετά από μισή ώρα από τηλέφωνο κάποιου ιδιοκτήτη εδώ που μένει εδώ πέρα, ήρθανε μετά από μισή ώρα η πυροσβεστική να κλείσει το δρόμο. Δεν μπορούσε κάποιος άνθρωπος εδώ κοντά να κλείσει, να τον πάρουν τηλέφωνο να κλείσει το δρόμο? Δεν υπάρχουν άλλες υπηρεσίες? Εφόσον είχαν δοθεί έκτακτα καιρικά φαινόμενα, ο δρόμος έπρεπε να κλείσει και να μην περιμένουν πότε θα έρθει η κακοκαιρία και αυτό το ρεύμα για να παρασύρει εδώ τον κόσμο που ήταν. Μίσετε αυτό, την ομοσπονδία δασκαλών, εκπαιδευτικών, ότι έδειξε ενδιαφέρον για... όλα τα έξοδα τα αναλαμβάνει η ομοσπονδία εκπαιδευτικών. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την...
Μίλησαν και οι συγγενείς της αδικοχωμένης δασκάλας. Να πούμε ότι γενικότερα μετρούν τις πληγές τους στη Ρόδο. Τις πληγές της μετράει η Ρόδος μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί πρωί 2 ημερών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, ενώ άλλος ένας αγνοείται. Οι δε υλικές ζημιές ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε να δούμε ένα σχετικό βίντεο και επιστρέφουμε. Αριστερά είναι. Κάτι εκεί πέρα από εδώ. Όχι, όχι. Πίσω από τα καλώνα. Από πίσω. Δεν φαίνεται από εδώ. Δεν φαίνεται από εδώ. Δεν είναι. Αυτό είναι τα σακίδια των ανθρώπων. Μέσα στις καλώνες, από πίσω. Να σου την τράβηξε ο άνθρωπος. Μπαϊράμις, όχι ο δάσκαλος. Μια μισή ώρα βροχή είναι αυτό, τα έργα, τα αντιπλημμυρικά όλα. Εγώ πληρώνω αυτό το μαλάκα φόρο. Φύγουν όλα, πάμε στην Αυστραλία. Για 4 άτομα. Να περάσουμε όμως και στην Αττική, όπου σε μικρές λίμνες μετατράπηκαν για ακόμα μια φορά οι οδικές της αρτηρίες λόγω της παρατεταμένης καταιγίδας που έπληξε όλο το λεκανοπέδιο. Στα βόρεια προάστια, μάλιστα, για λίγα λεπτά σημειώθηκε και η χαλαζόπτωση ενός κεντρικό δρόμο της Βαρυμπόμπης. Η γυναίκα οδηγός εγκλωβίστηκε στο αγιοταχύ της λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων. Να πούμε ότι χρειάστηκε και η παρέμβαση της ομάδας εθελοντών δασοπυροσβεστών διασωστών για να απεγκλωβιστεί. Να σημειωθεί ότι για αρκετή ώρα έκλεισε και η Πειραιώς και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Χαμοστέρνας και ως Πέτρου Ράλη. Μέχρι τις 12.30 η πυροσβεστική υπηρεσία έχει δεχθεί 11 κλήσεις για απομάκρυνση δέντρων που ξεριζώθηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων και 5 κλήσεις για άτληση υδάτων από πλημμυρισμένα ισόγεια αλλά και υπόγεια. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τα άσχημα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Να δούμε από εδώ και πέρα, είπαν πως αυτή τη βδομάδα θα χαλάσει αρκετά ο καιρός, μέχρι και χιόνια ακούσαμε και διαβάσαμε. Θα δείξει λοιπόν πώς ακριβώς θα έρθει ο καιρός. Εξάλλου πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα, ήρθε ο χειμώνας. Είναι λογικά αυτά τα φαινόμενα, αν όχι τόσο πρέπει να υπάρχει σίγουρα περισσότερη οργάνωση από τους δήμους όσον αφορά τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα που τα περιμένουμε κιόλας. Λοιπόν, και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο ντοκουμέντο και μάλλον στο προφίλ του Αρχιμανδρίτη Λοχαγού, όπου πλήρης αποδόμηση τόσο του προφίλ του όσο και των ισχυρισμών του Αρχιμανδρίτη με βαθμό Λοχαγού από την Λίμνο προκύπτει από τα ντοκουμέντα που αποκαλύπτει το ζούγκλα.gr. Η αποκάλυψη πριν από μερικές ημέρες της επί 10 χρόνια ερωτικής σχέσης που διατηρούσε ο Αρχιμανδρίτης με τη 48χρονη ΧΚ, που είχε γνωρίσει μοναστήρι της Πάτρας όταν ήταν ακόμα μοναχός, προκάλεσε αίσθηση. Να πούμε ότι στην τοπική κοινωνία της Λίμνου επικράτησε ένα βρασμός, ενώ μετά τις καταγγελίες που έκανε η 48χρονη,
Διατάχθηκε δε. Οι καταγγελίες αφορούσαν σε παράνομη οπλοφορία, σε πλαστογραφία επίσημων εγγράφων και σε παράνομες λόγω της ιδιότητάς του ερωτικές σχέσεις. Από τη μεριά του αρχιμανδρίτης διέψευσε τις καταγγελίες της 48χρονης υποστηρίζοντας ότι του είναι παντελώς άγνωστη. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση της ηλεκτρονικής εφημερίδας, ο ιερέας ΙΚ φέρεται να διατηρεί κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς με την άγνωστη, όπως υποστηρίζει, 48χρονη ΙΚ. Τώρα, πώς γίνεται ο δασοφόρος να διατηρεί κοινό λογαριασμό με τη γυναίκα την οποία δεν γνωρίζει, είναι όντως περίεργο. Αίσθηση όμως παράλληλα προκαλεί και η ύπαρξη δύο πλαστών, όπως φαίνεται, στρατιωτικών υπηρεσιακών ταυτοτήτων, στις οποίες η 48χρονη εμφανίζεται ως σύζυγος και ως αδερφή του αρχιμανδρίτη. Μάλιστα, στα στοιχεία προστάτη αναγράφεται το όνομα του ιερέα, καθώς και ο βαθμός που φέρει στον στρατό. Πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρό θέμα, καθώς με δεδομένο το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες ταυτότητες αποτελούν προϊόν πλαστογραφίας, η διαλεύκανση του τρόπου με τον οποίο εκδόθηκαν πρέπει να είναι άμεση, αφού πρόκειται για ποινικό αδίκημα. Να πούμε ότι στο ρεπορτάζ που είχε δημοσιεύσει το ζούγκλα.gr στις 21 Νοεμβρίου του 2013, καλά ενημερωμένες πηγές είχαν αναφέρει ότι ένα από τα πάθη του ιερέα ήταν η παρακολούθηση ερωτικών ταινιών μέσω του διαδικτύου και της συνδρομητικής τηλεόρασης. Πράγματι, όπως προκύπτει από την απόδειξη στην οποία αναγράφεται το όνομα του αρχιμανδρίτη, ο δασοφόρος φέρεται να είναι ένθερμος υποστηρικτής του πακέτου με τα ερωτικά κανάλια. Πρόκειται για τα προγράμματα τα οποία δεν συνάδουν ούτε με το ήθος, ούτε με το ρόλο που θα έπρεπε κανονικά να επιτελεί ο ΙΚ. Να πούμε λίγο για το πώς γνωρίστηκαν οι δύο άγνωστοι μεταξύ τους, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι. Ο αρχιμανδρίτης λοιπόν με τη 48χρονη γνωρίστηκαν πριν από περίπου 12 χρόνια σε μοναστήρι της Πάτρας, όταν ο πρώτος ήταν ακόμα μοναχός. Ερωτεύτηκαν και από τότε ξεκίνησε μία σχέση πάθους, η οποία έμελε να τελειώσει με εκατέρωθεν μηνύσεις που κατατέθηκαν πριν από μερικές ημέρες. Να πούμε ότι άτομα από το κοντινό τους περιβάλλον αναφέρουν ότι το ζευγάρι στην αρχή έμενε Θεσσαλονίκη, αργότερα ο ιερέας πήγε στη Λίμνο και η γυναίκα έμεινε στη συμπρωτεύουσα. Ήταν μια σχέση με ένταση, υπήρχαν πολλά προβλήματα, αλλά επειδή η γυναίκα δεν δούλευε και την συντηρούσε, τον είχε ανάγκη και γι' αυτό δεν έφευγε από κοντά του. Ο ιερέας προς τα έξω έδειχνε καλή εικόνα γιατί ήθελε να γίνει Μητροπολίτης. Αυτό που ζούσε όμως η γυναίκα ήταν το άκρος αντίθετο. Ήταν βίαιος, επιθετικός και νευρικός. Αφορμή της διάλυσης της σχέσης του αρχιμανδρίτη με την 48χρονη στάθηκε η γνωριμία με μια άλλη κοπέλα 30 ετών, η οποία εργάζεται στο νησί της Λίμνου. Τον περασμένο Δεκέμβριο ανακοίνωσε στην μέχρι πρώτη νοσοραμένη του ότι οι δρόμοι τους θα έπρεπε να χωρίσουν. Εκείνη, όπως ήταν λογικό, αντέδρασε έντονα και αποφάσισε να τον επισκεφθεί στο σπίτι που διατηρεί στο νησί. Όταν ο αρχιμανδρίτης αντιλήφθηκε την παρουσία της, κάλεσε την αστυνομία και της έκανε μήνυση, υποστηρίζοντας ψευδώς, όπως αποδεικνύεται, ότι δεν τη γνωρίζει. Αυτά λοιπόν ήταν και οι εξελίξεις όσον αφορά το θέμα με τον αρχιμανδρίτη Λοχαγό. Όπως τόση ώρα παρακολουθούσατε στα πλάνα σας, μπορείτε να διαβάσετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα ζούγκλα.gr όλες τις τελευταίες εξελίξεις και για αυτό το θέμα, το οποίο έχει τίτλο «Θεός βοηθός», έρευνα του Υπουργείου Άμυνας για τα αμαρτήματα του αρχιμανδρίτη Λοχαγού, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα σας απασχολεί. Σε αυτό το σημείο, αν είναι εύκολο να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα της ζούγκλας, μιας και αλλάξανε, έχουμε ένα καινούριο πρωτοσέλιδο, στο οποίο διαβάζουμε πως... τιμωρούν όσους έχουν σπίτι, οκταπλασιάστηκαν μέσα σε μια πενταετία οι φόροι στην ακίνητη περιουσία. Λοιπόν, κάνει κάθε τόσο refresh ο υπολογιστής, γι' αυτό μας βλέπετε λίγο και σταματάμε μέχρι να διαβάσουμε το πρώτο σέλιδο. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο μας θέμα. Λοιπόν, στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται από χτες το απόγευμα ο νεαρός Δημήτρης Βαρβαρέσος, ο οποίος καταζητούνταν εδώ και καιρό για τουλάχιστον 15 ληστείες σε τράπεζες, αλλά και για συμμετοχή σε κυκλώματα της νύχτας που δρούσαν στην Πάτρα. Αστυνομικές πηγές, μιλώντας στο ζούγκλα.gr, ανέφεραν ότι ο Βαρβαρέσος πέρασε χτες το απόγευμα την πόρτα της Γαδά και παραδόθηκε. Είπε ότι επειδή αναζητούνταν, ένιωθε πίεση και έτσι αποφάσισε να παραδοθεί, σημείωσαν χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζεται ότι ο συλληφτής είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής τον Απρίλιο του 2013 έξω από καφετέρια στην οδό Ανθίας 181 στην περιοχή Ζαρουχλέικα στην Πάτρα.
Τότε νεκρός από τα πυρά ενόπλων είχε πέσει ο Πάνος Τσίρκας, όπως είχε αναφέρει το ζούγκλα.gr σε εκτενές ρεπορτάζ, καθώς και οι εκπομπές Ζούγκλα και Κίτρινος Τύπος, επρόκειτο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ μελών κυκλώματων της νύχτας. Να πούμε όμως λίγες λεπτομέρειες για το χρονικό. Αστυνομικές πηγές είχαν αναφέρει ότι η βεντέτα μεταξύ των αδελφών Φράγκου και Πάνου Τσίρκα κρατούσε καιρό τώρα. Ξημερώματα Τετάρτης 16 Απριλίου, έξω από το νυχτερινό κέντρο Μπιζού, επί της οδού Σαχτούρη στην Πάτρα, πέφτει νεκρός από τα πυρά εκτελεστών ο αθλητής του handball Βασίλης Ινούρης, ενώ ο Κωνσταντίνος Φράγκος τραυματίζεται σοβαρά και αργότερα καταλήγει. Τέσσερις ημέρες μετά και μάλιστα μέρα μεσημέρι, σε αντίπεινα για τη δολοφονία του Φράγκου, μπράβοι στείνουν καρτέρι στην οδό Ανθίας και γαζώνουν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ο Πάνος Τσίρκας και ο Διονύσης Βαρβαρέσος. Ο πρώτος πεθαίνει ακαριαία και ο δεύτερος τραυματίζεται σοβαρά. Ο Τσίρκας και ο Βαρβαρέσος θεωρούνταν οι βασικοί ύποπτοι για τη δολοφονία έξω από το νυχτερινό κέντρο της Πάτρας. Τα μέλη της αντίπαλης ομάδας λοιπόν πήραν εκδίκηση ανοίγοντας πύρ εναντίον τους. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μάλιστα, πίσω από την εκτέλεση του Τσίρκα πιθανό να βρίσκεται ο αδελφός του Φράγκου, ο Αλέξης. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο αδελφός του δολοφονηθέντα Μπράβου Πάνου Τσίρκα είναι ο διοικητής της ομάδας Δίας Πατρών, ο Παντελής Τσίρκας, ο οποίος κατά το παρελθόν είχε υπηρετήσει ως προϊστάμενος της κρατικής ασφάλειας Πάτρας. Μετά το περιστατικό, ο Παντελής Τσίρκας έλαβε άδεια από την υπηρεσία του, μην επιθυμώντας προφανώς να εμπλακεί στις έρευνες για τον δολοφόνο του αδελφού του, ενώ την Παρασκευή έγινε γνωστό ότι δρομολογήθηκε η μετακίνησή του σε άλλη μονάδα. Προηγουμένως και από την εκπομπή Ζούγκλα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου είχε τεθεί θέμα εντοπιότητας για τον διοικητή. Επί χρόνια τα δύο αδέλφια δραστηριοποιούνταν στην ίδια πόλη, ο ένας ως εσημασμένος κακοποιός και ο άλλος ως ανερχόμενος αξιωματικός αστυνομίας. Η δικογραφία της διπλής δολοφονίας της Σαχτούρη βρίσκεται ήδη στα χέρια του ανακριτή, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν ασκηθεί διώξεις. Βαρβαρέσος και Θέμης Δήμου, που συνελήφθη πρόσφατα σε μπλόκο σε καφετέρια του Χαλανδρίου Αττικής, από όπου ξέφυγε ο πρώτος, φέρονται ως σκληρό δίδυμο στο χώρο του εγκλήματος. Αυτά λοιπόν και για τον Βαρβαρέσο, ο οποίος παραδόθηκε. Και να αλλάξουμε θέμα και να πούμε πως πάμε σε ένα άλλο θέμα, μιας και πλήθος ερωτημάτων σχετικά με την αξιολόγηση των αξιολογητών που επέλεξαν τους νέους διοικητές των νοσοκομείων της χώρας, εγείρονται εξαιτίας του γεγονότος ότι ένας από όσους αποτελούσαν την αρμόδια επιτροπή είναι υπόδικος και αναμένεται να δικαστεί στις 8 Απριλίου του 2014. Ο λόγος για τον καθηγητή βιολογίας της χημίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Αθανάσιο Παπαβασιλείου, ο οποίος κατηγορείται ότι μεσολάβησε προκειμένου η σύζυγός του και τέως καθηγήτρια οδοντιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ευθυμία Μπάζδρα, να διοριστεί παράνομα στη σχολή της Αθήνας. Ο κύριος Παπαβασιλείου, λοιπόν, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είχε τεθεί εδώ και καιρό σε αργία μέχρι η υπόθεσή του να τελεσιδικήσει, αντιθέτως κλήθηκε από το Υπουργείο Υγείας να αποφασίσει ποιοι θα είναι οι νέοι διοικητές των νοσοκομείων της χώρας. Παράλληλα, τουλάχιστον οξύμενο είναι το γεγονός ότι παρόλο που ο καθηγητής κατηγορείται για απάτη, τον περασμένο Ιούλιο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τον τοποθέτησε στη θέση του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας. Τον αντάμεψε δηλαδή. Μέχρι δικαιοσύνη να αποφασίσει για τον κύριο Παπαβασιλείου και την επίσης κατηγορούμενη σύζυγό του, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί αν ο καθηγητής είναι ένοχος ή αθώος. Ωστόσο, είναι τουλάχιστον προκλητικό κάποιος ο οποίος αντιμετωπίζει τόσο σοβαρές κατηγορίες να κρίνει συναδέλφους του και εν συνεχεία να τοποθετείται σε νευραλγικές θέσεις του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε για λίγο. Θα περάσουμε στο πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα. Πάμε μετά σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το θέμα μας αυτό. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.
Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Ως θετικά κρίνει η κυβέρνηση τα αποτελέσματα από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στο Βερολίνο, κατά τη διάρκεια της οποίας συναντήθηκε με κορυφαίους αξιωματούχους όπως η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ και ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Βολφγκανγκ Σόιμπλε. Δύο είναι οι ενδείξεις που για την κυβέρνηση μαρτυρούν το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη ως προς τη στάση της απέναντι στη χώρα μας. Πρώτον, από τις επαφές Σαμαρά φαίνεται πως ανοίγει ο δρόμος και δημιουργείται ένας οδικός χάρτης για τη μείωση του ελληνικού χρέους. Εκτιμάται ότι οι σχετικές συζητήσεις θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο του 2014 και θα ολοκληρωθούν εντός του ιδίου έτους. Και δεύτερον, οι Γερμανοί βιάζονται να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις ελληνικής πλευράς, ελληνικής κυβέρνησης, Τρόικας και να διευθετηθούν όλες οι εκκρεμότητες πριν η χώρα μας αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ύφη φαίνεται πως πληρώνουν για άλλη μία φορά οι ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς από την έναρξη της κρίσης οι φόροι που έχουν κληθεί να αποδώσουν
στο κράτος γίνονται όλο και πιο δυσβάσταχτοι. Στοιχεία που καταδεικνύουν ότι οι φόροι στην ακίνητη περιουσία έχουν υπεροκταπλασιαστεί, παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Μιλώντας σε εκδήλωση της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Πάτρας, ο πρόεδρος της Πομιδά, Στράτος Παραδιάς, ανέφερε πως οι φόροι στην ακίνητη περιουσία από 526 εκατομμύρια ευρώ το 2009 προβλέπεται να διαμορφωθούν φέτος σε 2,78 δισεκατομμύρια ευρώ και θα αυξηθούν περαιτέρω το 2014 σε επίπεδα άνω των 3,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής, καθώς σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στην περιοχή των Εξαρχείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άγνωστος, οπλισμένος με καλάσνικοφ, άνοιξε πυρ κατά ομάδας 4 έως 5 ατόμων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ένας 35χρονος, πιθανότατα αλβανικής καταγωγής. Ο άνδρας διακομίστηκε με τραύματα στον Μυρό και στην Κοιλιακή Χώρα, στο νοσοκομείο Ελπίσο, που κατέληξε. Το ζούγκλα.gr επικοινώνησε με τον ιατρό που παρέλαβε τον νεαρό, ο οποίος μας ενημέρωσε πως το θύμα δέχθηκε συνολικά 8 σφαίρες, ενώ πάνω του δεν βρέθηκε κάποιο έγγραφο για να γίνει η ταυτοποίηση. Όλο το ρεπορτάζ στο ζούγκλα.gr. Να καθησυχάσει το Ισραήλ για την προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν, αποπειράθηκε εκ νέου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, σε επικοινωνία του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, διαβεβαιώνοντάς τον για την πρόθεση της Ουάσιγκτον να ξεκινήσει άμεσα διαβουλεύσεις με το Ισραήλ για τα επόμενα στάδια της διαπραγμάτευσης. Με τη συμφωνία στη Γενέβη, στην οποία ο Νετανιάχου αντέδρασε με εμφανή δυσαρέσκεια, το Ισραήλ βρίσκεται στο περιθώριο κινήσεών του, αρκετά περιορισμένο απέναντι στην Τεχεράνη. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με το φαινόμενο να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση στη Δυτική Ελλάδα, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Παροδικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά από τη Στερεά και βορειότερα, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της βορειοδυτικής χώρας. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμάς, καλημέρα σας.
work4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών, η πλατφόρμα γενικών αγγελιών, το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Αν πάει να περάσει έτσι, δεν θα το ψηφίσει. Μα δεν είμαι μόνον εγώ. Όχι, εσείς είπατε. Το παρόν το έδωσα. Την έχετε πει, δεν πάει άλλο. Όχι, δεν μπορώ να συνεχίσω. Πότε πιστεύετε ότι θα αρχίσει να υπάρχει ανάπτυξη? Φαίνεται η ανάπτυξη στο 15. Υπάρχουν όμως συνάδελφοί σας που αυτό το λένε στον κόσμο. Να διαγράψουν τους βουλευτές, θα γίνουν τα ρεζίλια παγκοσμίω. Ποιο μαντάτε στον κόσμο αυτό που ψήφισε τη Χρυσή Αυγή σε ένα τέτοιο κόμμα? Είναι όλοι έτσι? Άλλον δεν χρειάζεται και άλλο αν θα έρθει. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε την ερώτησή σας. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου.
Καλή σας ημέρα και πάλι. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αλλά και από το πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα. Στο σημείο αυτό να θυμίσουμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-5500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@papakizoungla.gr, να μας βρείτε στο Facebook Πρώτη Ανάρτηση, να μας ακολουθήσετε όμως και στο Twitter, επίσης Πρώτη Ανάρτηση. Στο σημείο αυτό να συνεχίσουμε το θέμα που λέγαμε, μάλλον που συζητούσαμε πριν από το δελτίο ειδήσεων και ο λόγος για τον καθηγητή της βιολογικής χημίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ο οποίος κατηγορείται ότι μεσολάβησε προκειμένου η σύζυγός του και τέως καθηγήτρια οδοντιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ευθυμία Μπάζρα, να διοριστεί παράνομα στη σχολή της Αθήνας. Να διαβάσουμε λίγο, Κυριακή, την δικογραφία Φωτιά, μιας και όσον αφορά τη δικογραφία που έχει συνταχθεί για την περίπτωση του καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και της συζύγου του, από τα έγγραφα που την αποτελούν, προκύπτουν στοιχεία που για ακόμη μια φορά επιβεβαιώνουν τη λαϊκή ρίση: αν έχεις μπάρμπα στην κορώνη, διάβαινε. Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα έγγραφα τα οποία βρίσκονται στη διάθεση του ζούγκλα.gr, ο κύριος Παπαβασιλείου φέρει να μετακίνησε με παράνομες διαδικασίες τη σύζυγό του, την κυρία Μπάζρα, από την οδοντιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην ιατρική σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικότερα στο εργαστήρι που διευθύνει ο ίδιος. Να πούμε δηλαδή ότι η κυρία Μπάζρα, η οποία να σημειωθεί ότι κατέχει 2 οδοντιατρία σε Αθήνα και Πάτρα, μετακινήθηκε εν μία νυχτή σε άλλη σχολή με τελείως διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, καταστρατηγώντας με αυτόν τον τρόπο το άρθρο 5 του νόμου 2517, κάθετος 1997. Παράλληλα, συγκατηγορούμενος του ζεύγους Παπαβασιλείου και Μπάζρα είναι και ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Χρήστος Κίτας, ο οποίος, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, που έχει συνταχθεί, προέβη σε παράβαση καθηκόντος. Ο πρίτανης κατηγορείται ότι ενεργώντας υπό το καθεστώς πίεσης, πυθούς και φορτικότητας, διέπραξε την άδικη πράξη καθώς ενέκρινε την εντελώς παράνομη μετακίνηση της Ευθυμίας Μπάζρα από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, αγνοώντας σειρά άρθρων του ποινικού κώδικα. Αντί να τεθούν σε αργία, αναβαθμίστηκαν από υπουργούς, όπως προαναφέρθηκε το παράδοξο και σκανδαλώδες συνάμενο, ότι ο κ. Παπαβασιλείου και η κυρία Μπάζρα είναι υπόδικοι και στις 8 Απριλίου του 2014 αναμένεται να δικαστούν από το τριμελές πλημελίο δικείο με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος και της ηθικής αυτουργίας σε απάτη, αντί, όπως ορίζει ο νόμος, να τεθούν σε αργία μέχρι η υπόθεση να τελεσυδικήσει. Αντίθετα, πήραν και προαγωγή. Ο κύριος Αρβανιτόπουλος και ο κύριος Γεωργιάδης, οι οποίοι προφανώς δεν γνώριζαν τις δικαστικές περιπέτειες του ζεύγους, διόρισαν τη μεν κυρία Μπάζρα πρόεδρο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, ενώ τον κύριο Παπαβασιλείου πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας. Στο σημείο αυτό να πούμε πως θα έπρεπε λογικά να έχουν ενημερωθεί από τους συνεργάτες τους. Και όλα αυτά λίγους μήνες προτού βρεθούν στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα και μάλλον θα παραμείνουμε στο χώρο της υγείας, μιας και κλειστά θα είναι από σήμερα Δευτέρα τα ιατρεία του ΕΟΠΗ, καθώς οι γιατροί ξεκινούν 24 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες έως και την Τετάρτη, διαμαρτυρώμενοι για τις επερχόμενες απολύσεις και τη διαθεσιμότητα. Κατά τη διάρκεια της απεργίας, τα ιατρεία του οργανισμού θα λειτουργούν μόνο με προσωπικό ασφαλείας και θα εξυπηρετούν μόνο έκτακτα και επείγοντα περιστατικά. Όχι όμως τα ραντεβού. Να πούμε ότι οι πανελλαδικές επαναλαμβανόμενες απεργίες από την Τρίτη έχουν εξαγγείλει και τα Προεδρία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού. Και να αλλάξουμε θέμα. Να πάμε στο... δεν αλλάζουμε θέμα. Συνεχίζουμε με την υγεία. Μιας και VIP θέσεις νοσηλείας για ξεχωριστούς ασθενείς καταγγέλουν ότι υπάρχουν στον Ευαγγελισμό οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Μέσα από τη σελίδα του στο Facebook, οι εργαζόμενοι δημοσιεύουν φωτογραφίες από τον Ευαγγελισμό που αποδεικνύουν τις δύο όψεις του νομίσματος. Από τη μία τα ράντσα και από την άλλη οι μονόκλινες σουίτες του 10ου ορόφου που τις διαχειρίζεται η εκάστοτε διοίκηση, όπως καταγγέλουν χαρακτηριστικά. Να πούμε αναλυτικά, οι καταγγελίες των εργαζομένων πληρώνεται επί έτη τσουχτερές κρατήσεις για δημόσια ή ιδιωτική ασφάλιση και επιθυμείτε θάλαμο πρώτης θέσης στον Ευαγγελισμό. Αν δεν έχετε τρόπο να εξαργυρώσετε ρουσφέτη με τη διοίκηση του νοσοκομείου, σας ενημερώνουμε ότι δυστυχώς θα πρέπει να βολευτείτε σε εξάκλινο δωμάτιο, αν είστε τυχεροί ή ράτζο στο διάδρομο, αν είστε άτυχοι.
Όλη η θάλαμη είναι εξάκλινη, μπορεί να ακούσετε από υπεύθυνους. Δεν είναι όμως το penthouse. Το Ευαγγελισμό στον 10ο όροφο υπάρχουν μονόκλινες σουίτες, οι οποίες διαχειρίζεται αποκλειστικά η εκάστοτε διοίκηση του νοσοκομείου. Βλέπουμε και εδώ τις φωτογραφίες από το νοσοκομείο. Με ουρές των επιτίδιων να σχηματίζονται έξω από το γραφείο του διοικητή και δεκάδες πολιτικές παρεμβάσεις να περιμένουν ταυτόχρονα στην τηλεφωνική γραμμή, καταλαβαίνετε ότι ο απλός και έντιμος πολίτης δεν έχει τύχει στην κλήρωση αυτή. Η απομονωμένη θάλαμη του 10ου μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες προορίστηκαν για τους μεταμοσχευμένους αρρώστους της αιματολογικής κλινικής. Οι μισοί εξ αυτών βέβαια κρατήθηκαν για τους VIP φίλους της διοίκησης την ώρα που αιματολογικοί ασθενείς μεταγγίζονται ακόμη και σε καρέκλες στο διάδρομο. Ενώ βαριά άρρωστοι αναγκάζονται σε θεραπεία σε ράντσο, κάποιοι άλλοι απολαμβάνουν μονόκλινο κρεβάτι με επιπλέον κρεβάτι για το συνοδό τους, σαλόνι με καναπέ και καρέκλες, ιδιωτικό λουτρό, τηλεόραση, βιβλιοθήκη και ψυγείο, μπαλκόνι με εκπληκτική θέα και φυσικά ασύρματο διαδίκτυο με κωδικό Eva Guest για όσους βρεθούν κοντά στο Ερετιρέ και θέλουν να γευθούν για λίγο την ειδική μεταχείριση. Είδατε και τις φωτογραφίες άλλωστε στις οθόνες σας που φαίνονται πραγματικά οι σουίτες του Ευαγγελισμού. Ελπίζουμε βέβαια η νέα διοίκηση νοσοκομείου και οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Υγείας να βάλουν σύντομα τέλος στην αντισυνταγματική αυτή διάκριση των ασθενών. Αυτό που πρέπει μάλιστα να γίνει πριν θεσπιστούν τα ιδιωτικά ιατρία και χειρουργία των διευθυντών, όπως αναγγέλθηκε από τον Υπουργό, και να έρθουν να αποτελειώσουν τη δημόσια έννοια του νοσοκομείου και να τη μετατρέψουν σε ιδιωτική κλινική με πληρωμένες θέσεις νοσηλείας. Τώρα όντως πραγματικά θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο την Τρίτη ή την Τετάρτη θα καταβληθεί η προκαταβολή του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης στους δικαιούχους. Σύμφωνα με μήνυμα που ανήρτησε την Κυριακή στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης, απαντώντας σε ερώτηση που έγινε στο συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο. Να πούμε ότι η ερώτηση ήταν η εξής: γιατί αργεί η προκαταβολή της επιδότησης πετρελαίου, τι γίνεται, έχουμε ξεπαγιάσει. Ο κύριος Θεοχάρης απάντησε ότι η εντολή έχει δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και ότι βρίσκεται υπό επεξεργασία στις τράπεζες. Σύμφωνα μάλιστα με τον ίδιο, η προκαταβολή του επιδόματος θα κατατεθεί την Τρίτη ή την Τετάρτη. Να πούμε πως σε αυτό το σημείο, αφού συζητάμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, να πάμε λίγο στα γρεβενά, όπου στην τιμή του 1,28 ευρώ το λίτρο διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης στα γρεβενά, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου των Βενζινοπολών, Γιάννη Παπαζήση. Ωστόσο, χαμηλή είναι και η ζήτηση 1,5 μήνα μετά την έναρξη της περίοδου διάθεσής του. Να δούμε λίγο όμως τι δήλωσε στο West Channel ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών. Τώρα θα πάμε στα γρεβενά, όπου στο 1,28 λεπτά το λίτρο διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης στα γρεβενά, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Βενζινοπολών, Γιάννη Παπαζήση. Ωστόσο, χαμηλή είναι η ζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης στα γρεβενά 1,5 μήνα μετά την έναρξη της περίοδου διάθεσης του καυσίμου. Βρισκόμαστε στην πόλη των Γρεβενών και κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Βενζινοπολιών Γρεβενών, τον κύριο Γιάννη Παπαζήση. Κύριε Παπαζήση, πώς πηγαίνει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα Γρεβενά και τι γίνεται μέχρι στιγμής με τη διάθεσή του στα νοικοκυριά της περιοχής? Η τιμή αυτή τη στιγμή του πετρελαίου είναι περίπου στο 1,28. Οι καταναλωτές προμηθεύονται δειλά-δειλά μικροποσότητες. Η κίνηση είναι ελαφρώς αυξημένη από πέρυσι. Αλλά αυτό δεν πρέπει να ξεγελάει κανέναν. Οφείλεται στο γεγονός ότι πέρυσι υπήρχε η αποθεματοποίηση. Φέτος οι παραγγελίες όλες είναι σε μικρές ποσότητες, είναι στις αναγκαίες που χρειάζεται ο κόσμος και στα χρήματα που έχει στη τσέπη του. Αλλά με μια δεύτερη ανάγνωση των καταναλώσεων μπορώ να σας πω ότι έχει τα ίδια υφεσιακά χαρακτηριστικά με πέρυσι. Δηλαδή η χρονιά δεν πρόκειται να κινηθεί καλύτερα από πέρυσι. Και αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Θα το δουν ξανά και φέτος σίγουρα οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Θα πρέπει να μειωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα επίπεδα που ήταν του 2011-2012. Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι αποφύγαμε να τους βοηθήσουμε, γιατί εμπλέκονται και προσωπικά δεδομένα μέσα, τραπεζικά βιβλιάρια και τέτοια για τις αιτήσεις. Αλλά φέτος είδαμε μάλλον, διότι ο πληθυσμός μας είναι γυρασμένος, έπρεπε να μπούμε και σε αυτή τη διαδικασία και βοηθάμε όσο μπορούμε τον κόσμο να πάρει τα επιδόματα. Όχι, μπορώ να σας πω ότι μόνο οι δημόσιες υπηρεσίες προς το παρόν προμηθεύονται πετρέλαιο. Ούτε οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν βάλει πετρέλαιο.
Δεν ξέρω αν αυτό είναι και προάγγελος κακός για τη δουλειά τους. Μακάρι να μην είναι βέβαια. Ούτε τα χωριά έχουν προμηθευτεί. Είναι κυρίως μικροποσό, ούτε οι πολυκατοικίες. Αυτό πρέπει να τονιστεί. Πολυκατοικίες ακόμη δεν έχουν βάλει, γιατί δεν μπορούν ακόμη να βρουν τον μπούσουλα. Οι μικροποσότητες που μπαίνουν είναι σε ιδιώτες και σε διπλοκατοικίες. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Παπαζήση. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε στη φόρμουλα, στη νέα μέλλον φόρμουλα, στο θέμα των πληστηριασμών, την οποία θα παρουσιάσει στην Τρόικα η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σύμφωνα με το Βήμα, παραμένει σε καθεστώς προστασίας η πρώτη κατοικία, εφόσον η αντικειμενική της αξία ανέρχεται έως 200.000 ευρώ, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για άγαμο ή για οικογένεια με παιδιά. Προϋπόθεση το ετήσιο εισόδημα του δανειολήπτη να μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Επίσης, οι δανειολήπτες στεγαστικών που βρίσκονται στο κόκκινο μπορούν να ξαναζωντανέψουν το δάνειό τους με την καταβολή ελάχιστου ποσού και το δάνειο να καταστεί και πάλι ενήμερο. Τέλος, καταργείται η διάταξη σύμφωνα με την οποία για λήψη πρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες έως 200.000 ευρώ δεν γίνεται πληστηριασμός ακινήτου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε αυτή την κατηγορία υπάγονται 14.000 δανειολήπτες και για αυτούς θα αρχίσουν οι πληστηριασμοί μετά την 1η Ιανουαρίου του 2014. Επί της ουσίας αξιολογείται ο δανειολήπτης με κριτήριο τη συνολική του περιουσιακή κατάσταση. Ωραία, και στο σημείο αυτό να περάσουμε στον κύριο Γιάννου Παπαντονίου, ο οποίος λάβρος κατά των ελληνικών κυβερνήσεων των τελευταίων ετών, πλην της κυβερνήσεως Σιμίτη. Εμφανίστηκε ο κύριος Παπαντονίου, αφήνοντας, από το βήμα μάλλον του London School of Economics, αφήνοντας να εννοηθεί πως αν ο ίδιος τώρα ήταν υπουργός, θα έλεγε όχι στην Τρόικα και στα αιτήματά της. Ερωτηθείς για το πώς θα διαχειριζόταν ο ίδιος τη σημερινή κρίση, ο πρώην Τσάρος χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα κατά της Τρόικας, αλλά και των ελληνικών κυβερνήσεων. Η απάντησή μου στην Τρόικα θα ήταν εν μέρη όχι. Πρέπει να παραδεχθώ ότι η Ελλάδα έχει κάνει λάθη, γιατί είχαμε μια σειρά από πολύ κακές κυβερνήσεις στη χώρα τα τελευταία 9 χρόνια, δηλαδή μετά το 2004. Δεν θα διαπραγματευόμουν όμως με την Τρόικα όπως κάνει η σημερινή κυβέρνηση, λέγοντας πως δεν μπορεί να εφαρμόσει τα μέτρα που της προτείνει, γιατί δεν έχει όση κοινοβουλευτική δύναμη χρειάζεται, δήλωσε ο κύριος Παπαντονίου. Να θυμίσουμε όμως ότι βρίσκονται στα χέρια των εισαγγελέων διαφθοράς δύο πορίσματα που συνέταξαν οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σχετικά με το ζεύγος Παπαντονίου. Το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, υπήρχε και στο πρωτοσέλιδο του ζούγκλα.gr. Μπορείτε και εσείς να το διαβάσετε στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα. Το πρώτο πόρισμα αφορά τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας και το δεύτερο την σύζυγό του, την κυρία Σταυρούλα Κουράκου. Ενώ παράλληλα γίνονται έλεγχοι για την εμπλοκή του πρώην Υπουργού στο σκάνδαλο των υποβρυχίων και τη σχέση του με τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο των Ελληνικών Ναυπηγείων, τον κύριο Σωτήρη Εμμανουήλ. Όπως είπαμε και πριν, διαβάσαμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, δραπέτευσαν 7 πολύ επικίνδυνοι δραπέτες από τις φυλακές. Οι αστυνομικές αρχές όμως συνέλαβαν τους 4 από τους 7 αυτούς επικίνδυνους ισοβίτες, οι οποίοι κατάφεραν εχθές το βράδυ να αφοπλίσουν τους φύλακες και να δραπετεύσουν από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Κοριτσάς. Να πούμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του, έπειτα από έκτακτη σύσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών του Γενικού Εισαγγελέα και του Υπουργού Εσωτερικών του Γενικού Εισαγγελέα και του Υπουργού Δικαιοσύνης, ζήτησε από τους πολίτες να προσέχουν, διότι οι δραπέτες είναι οπλισμένοι, και να ενημερώσουν τις αρχές σε περίπτωση που τους αντιληφθούν. Οι αλβανικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να διευκρινιστούν οι συνθήκες της απόδρασης από τη φυλακή Ντρένοβα, όπου φιλοξενούνται 320 κρατούμενοι. Και να περάσουμε στην Κρήτη, Έλενα. Ναι, πριν από την Κρήτη έλεγα να περάσουμε στο άλλο το θέμα, σε αυτό που μπλόκο σε 25 κιλά χασίς, κατασχέθηκαν 25 κιλά χασίς την Κυριακή από την συνοριακή αστυνομία του Αργυροκάστρου στο συνοριακό φυλάκιο της Κακαβιάς, ενώ συνελήφθηκε ένας υπήκος της Ιταλίας. Να πούμε, η Ινδική κάναβη μοιρασμένη σε 34 συσκευασίες με διαφορετικά βάρη βρέθηκε κρυμμένη κάτω από γιο ταχύ αυτοκίνητο μάρκας Ρενό με ιταλικές πινακίδες κυκλοφορίας που οδηγούσε από 90χρονος Ιταλός, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας των συνόρων.
Το Σάββατο στην Κακαβιά η αστυνομία κατέσχεσε μισό κιλό ηρωίνη που ήταν κρυμμένη στην τσάντα μιας γυναίκας που επέβαινε σε λεωφορείο γραμμής Τυράννων Αθηνών, ενώ πριν από έναν μήνα περίπου οι συνοριακές αρχές κατέσχεσαν επίσης 12 κιλά κοκαίνη επίσης στην Κακαβιά και συνέλαβαν ένα άτομο. Λοιπόν, ενώ πάμε στην Αττική, όπου ένας 51χρονος και μία 61χρονη οδηγοί ταξί συνελήφθησαν το Σάββατο στο κέντρο της Αθήνας για παρεμβάσεις στο ταξίμετρο και την ταμιακή μηχανή. Ειδικότερα οι δύο οδηγοί είχαν τοποθετημένη κοντά στο κυβότιο ταχυτήτων ειδική συνδεσμολογία πρόκλησης παρεμβολών στο ταξίμετρο, με την οποία αύξαναν πλασματικά την αναγραφόμενη αξία διαδρομής. Επιπλέον, η 61χρονη είχε αποσυνδέσει την ταμιακή μηχανή για να μην εκδίδονται αποδείξεις. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Αθηνών και θα λογικά θα δικαστούν για την... Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σύντομα. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline.
Καλή σας ημέρα και πάλι. Επιστρέψαμε από το πραγματικά σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να συνεχίσουμε με τα θέματα της επικαιρότητας και να πάμε στα αρχαιολογικά ευρήματα που βρέθηκαν μπροστά την Πέμπτη. Όσοι συμμετείχαν στα έργα για την ανέγερση του νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην Αγία Πελαγία στο Ηράκλειο, τα οποία ευρήματα προέρχονται από την ελληνιστική περίοδο. Την είδηση την επιβεβαίωσε και ο Δήμαρχος Μαλεβιζή, ο κύριος Κώστας Μαμουλάκης, ο οποίος μίλησε στο ράδιο Κρήτη. Σύμφωνα με το Prisma News, την περασμένη Πέμπτη, όταν και ξεκίνησαν τα έργα, βρέθηκαν αρχαία αντικείμενα ανάμεσά τους και ένα πιθάρι. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πρόκειται για νεκροταφείο, καθώς βρέθηκαν αρκετές στεφροδόχοι. Οι εργασίες της αναδόχου κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την ανέγερση του βρεφονιπιακού σταθμού, την ίδια στιγμή σταμάτησαν και αμέσως ειδοποιήθηκαν προκειμένου να εξεταστούν τα αρχαία αντικείμενα. Θα παραμείνουμε στην Κρήτη όμως, μιας και μια απόσταση 75 χιλιομέτρων από την Ήμπρο, Σφακίον έως και τα Χανιά, διένυσε ο υπερμαραθωνοδρόμος Γιάννης Κούρος, συμμετέχοντας σε μια κούρσα υγείας, αντοχής, δύναμης και συμπαράστασης, η οποία πραγματοποιήθηκε για καλό σκοπό. Προσκεκλημένος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας, ο Γιάννης Κούρος βρέθηκε στα Χανιά, στέλνοντας μέσα από την πορεία του στην ενδοχώρα της περιοχής το μήνυμα της στήριξης του συνανθρώπου, της θέλησης και της προσπάθειας. Σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος, ο Δήμος Αποκορώνου τύπωσε 1.700 μπλουζάκια και τα έσοδα από την πώλησή τους θα δοθούν σε φιλανθρωπικό σύλλογο, Φιλάνθρωπος και σε άλλα φιλανθρωπικά σωματεία των Χανίων. Ο κύριος Γιάννης Κούρος έφτασε αργά το απόγευμα στο Εθνικό Στάδιο Χανίων, όπου τον υποδέχτηκαν αθλητές τοπικών σωματείων και πολιτιστικών φορέων που είχαν δημιουργήσει μια ανθρώπινη αλυσίδα, ενώ στα τελευταία μέτρα της διαδρομής του τον συνόδευαν δεκάδες αθλητές. Και στη διαδρομή από την Ήμπρο μέχρι και τα Χανιά δεν ήταν μόνος, καθώς σε πολλά σημεία συνοδευόταν αποδρομής με χαρακτηριστικότερη στιγμή αυτή της εκκίνησης, όπου βρέθηκαν περίπου 10 παιδιά, 3 δρομής, καθώς και 8 άτομα από το Σύλλογο Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης Ορίζοντες, εκ των οποίων ένα σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. Στο σημείο αυτό να περάσουμε να δούμε το σχετικό βίντεο και επιστρέφουμε. Το μήνυμα σήμερα για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Πες μας πώς αισθάνεσαι, μέτρεψε σε αυτόν τον αγώνα, εσύ έχεις τρέξει σε όλα τα μήνυμα και τα πλάτη του κόσμου. Πώς αισθάνεσαι σήμερα, χωρίς φυσικά αντίπαλο, αλλά μόνο για την προσπάθεια των παιδιών. Κάνω μια διόρθωση, δεν είναι αγώνα. Δεν υπάρχουν δημιουργικές. Είχαμε να το μετράσουμε εδώ για ένα ιερό σκοπό. Στο χέρι σου. Ευχαριστίες. Μπράβο! Ωραία ιδέα. Από την κυρία στον κόσμο του Χανίου και της κρίσης γενικότερα να αποδείξουν αυτό το μοντέλο του σκύλου και από τον δείξο σε μια διακρίση εποχή. Και νομίζω είναι σημαντικό να δίνουμε το νέο μας στα παιδιά να αφλούνται, να αγωνίζονται και να αγωνίζουν το δρόμο του Χανίου. Συγχαρητήρια λοιπόν σε αυτό το φορέα σε όλους τους άλλους φορείς που συνέβαλαν, όπως ο Δήμος Αποκορώνου, επιτουρικά και το Σωματείο της Άνθρωπος και όλοι οι φίλοι, αυτό που έκανα εγώ είναι μηδενινό μπροστά στην εκδήλωση αγάπης που ήταν από τον λαό του Χανίου. Είμαι πολύ συγκινημένος, πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχει μια τέτοια ανταπόκριση φιλοξενίας και καλή καρδιάς, καλής καρδιάς από τον κόσμο της Κρήτης και αυτό είναι σημαντικό γιατί ο λαός της Κρήτης είναι πρωτοπόρος ψηλά στις επάξεις, ψηλά στις ανθρώπινες αξίες. Συγχαρητήρια σε όλους, είμαι πολύ συγκινημένος και πολύ χαρούμενος γιατί αυτό δόθηκε σε μια εποχή όπως είπα πολύ κρίσιμο καιρό. Να είστε καλά, αν θέλετε να κερδίσετε θα δείτε. Ευχαριστώ. Μπράβο, Αγγελί! Είμαστε στο Ζαρό, Αγγελί, στο Ζαρό! Που είναι μια κοπελιά από τις καλύβες όπου πρέπει να σας πω πραγματικά το κλίμα δεν ήταν απλά πανηγυρικό, ήταν εθνική ορμή, ήταν ξεσηκωμός. Μου είπε λοιπόν αυτή η κοπελιά ότι τελικά αυτό χρειαζόμαστε σήμερα. Και έτσι είναι. Αυτό που είπε λοιπόν η κοπελιά είπε ότι δεν χρειαζόμαστε αυτούς τους επιγραμμούς και τα κατασκευασμένους ήρωες. Χρειαζόμαστε πραγματικά ήρωα, πραγματικούς ήρωες και αυτό το πρότυπο, το ήρωας,
έχουμε τη μεγάλη χαρά να τον έχουμε κοντά μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Κούρο. Και περνάμε στα διεθνή μας θέματα, όπου σοκ έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου ενός σέρφερ στην Αυστραλία μετά από επίθεση που δέχτηκε από λευκό καρχαρία Κυριακή σε γνωστή παραλία κοντά στην πόλη Grahamstown. Πρόκειται για έναν 35χρονο, ο οποίος κατά τη διάρκεια της επίθεσης έχασε το ένα του χέρι και τελικά εξέπνευσε. Να δούμε ένα μικρό απόσπασμα που έχουμε από αυτό το τραγικό ατύχημα. Και επιστρέφουμε στο σάλι. We're not sure yet how old the male person was, but some locals believe it was a teenager. I reckon they might be baiting. There was one other surfer, and from what we understand from the inquiries we've conducted so far, was the shark actually bounced off the board off the other surfer before attacking the other male. Θα παραμείνουμε όμως στο θέμα με τις καρχαρίες. Ο προηγούμενος καρχαρίας σκότωσε τον αδικοχαμένο σέρφερ. Αυτός ο καρχαρίας όμως αγκαλιάζει έναν τουρίστα. Να πούμε τι εντύπωση θα προκαλέσει το παρακάτω βίντεο. Βέβαια είναι πολύ μικρό, αλλά δεν έχει σημασία. Καθώς όπως βλέπουμε, ένας άντρας αγκαλιάζει καρχαρία στα νερά του νησιού Μπόρα Μπόρα στον Ειρηνικό. Ο τουρίστας τυλίγει τα χέρια του γύρω από το ζώο και το πρόσωπό του βρίσκεται σε απόσταση μερικών εκατοστών από τα σαγόνια του ζώου. Στο σημείο αυτό μπορούμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Είδαμε λοιπόν αυτό τον αξιαγάπητο, καλά όχι και τόσο, μην υπερβάλλουμε καρχαρία. Πιο πολύ μου φάνηκε ότι ο τουρίστας, τέλος πάντων ο κολυμβητής αγκάλιας στον καρχαρία, όχι τόσο ο καρχαρίας τον. Ναι, ναι. Λοιπόν, να πάμε όμως σε μια νέα αμερικανική έρευνα, η οποία μας δείχνει ποια είναι τα πιο βρώμικα σημεία μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, έρευνα της Αμερικανικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης για τη δημόσια υγεία NSF International έδειξε πως τα 3 από τα 5 πιο βρώμικα σημεία μέσα στο σπίτι βρίσκονται στην κουζίνα. Λοιπόν, το πρώτο πιο βρώμικο σημείο είναι το σφουγγαράκι της κουζίνας. Όπως αποκαλύπτει η έρευνα της οργάνωσης NSF International, μετά από 3 εβδομάδες χρήσης, το 70% της επιφάνειας ενός σφουγγαριού κατοικείται από βακτήρια. Καλύτερα λοιπόν να μην περιμένετε τόσο μέχρι να το αλλάξετε.
Πώς να το καθαρίσετε όμως? Κάθε 2-3 μέρες μπορείτε να το βάζετε για 2 λεπτά στο φούρνο μικροκυμάτων. Με αυτόν τον τρόπο έχει αποδειχτεί ότι καταπολεμούνται τα περισσότερα ή περισσότεροι μάλλον από τους ιούς, τα παράσιτα και τα μικρόβια τα οποία υπάρχουν πάνω στο σφουγγάρι. Αντικαταστήστε το χρησιμοποιημένο με ένα καινούριο κάθε 15 ημέρες ή και πιο γρήγορα. Το δεύτερο από τα πιο βρώμικα σημεία του σπιτιού είναι ο νεροχύτης. Περιέχει περισσότερα από 190.000 μικρόβια ανά τετραγωνικό εκατοστό τη στιγμή που στο πάτωμα ενός σπιτιού υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου στις 400 βακτήρια ανά τετραγωνικό εκατοστό. Τα μικρόβια μπορούν να βρεθούν εκεί όταν πλένουμε τα χέρια μας, τα βρώμικα πιάτα αλλά και τα φρούτα και τα λαχανικά μας. Επιπλέον η έρευνα της οργάνωσης NSF International έδειξε ότι ο νεροχύτης είναι 100.000 φορές πιο βρώμικος από τον νηπτήρα του μπάνιου επειδή εκεί ακουμπούν συνέχεια τρόφιμα. Πώς λοιπόν να τον καθαρίζετε? Απολυμμένετε όλες τις επιφάνειες του νεροχύτη 1 με 2 φορές την εβδομάδα με ένα αντισηπτικό καθαριστικό. Μια φορά την εβδομάδα πλένετε στο πλυντήριο πιάτων τη θήκη όπου αφήνετε τα πιάτα να στεγνώσουν. Τέλος, μια φορά το μήνα ρίχνετε χλωρίνη στις σωληνώσεις. Το τρίτο πιο βρώμικο σημείο είναι το δοχείο με τις οδοντόβουτσες. Είτε χρησιμοποιείτε ένα από τα ποτήρια σας, είτε έχετε αγοράσει ειδικά για το σκοπό αυτό ένα designato δοχείο, εκείνο που μετράει είναι ότι εκτός από τις οδοντόβουτσές σας, εκεί μέσα κατοικούν και περίπου 2 εκατομμύρια μικρόβια. Λοιπόν, πώς να το καθαρίσετε? Αποφεύγετε τα υλικά που καθαρίζονται δύσκολα, όπως το ξύλο ή τον μπαμπού, και προτιμάτε κάποιο που μπορείτε να το πλένετε με ζεστό νερό και σαπούνι 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Και να περάσουμε στο τέταρτο πιο βρώμικο σημείο του σπιτιού μας, που είναι το πιατάκι του κατοικίδιου σας. Εάν έχετε λοιπόν γατάκι, σκυλάκι ή ένα κατοικίδιο εν πάση περιπτώσει, είναι χρήσιμο να ξέρετε ότι το μπολάκι όπου βάζετε την τροφή και το νερό του είναι το τέταρτο πιο βρώμικο σημείο του σπιτιού σας. Πώς όμως να το καθαρίσετε? Πλένετε σχολαστικά το πιάτο κάθε μέρα χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και απορρυπαντικό και ξεβγάλτε το καλά. Μια φορά την εβδομάδα βουτήξτε το σε νερό στο οποίο έχετε διαλύσει χλωρίνη και αφήστε το να μουλιάσει. Σε ό,τι αφορά το υλικό του, προτιμήστε δοχεία από ανοξείδητο ατσάλι ή από χοντρό πλαστικό που σας επιτρέπουν να τα καθαρίζετε συχνά χωρίς να φτύρονται. Το πέμπτο και τελευταίο πιο βρώμικο σημείο του σπιτιού είναι όλος ο παραδόξος καφετιέρα. Όλες οι κατασκευαστές συνιστούν, λέει, να καθαρίζουμε το εσωτερικό της καφετιέρας κάθε 40 με 50 χρήσεις. Όχι μόνο γιατί έτσι διαλύονται τα άλατα και ο καφές έχει καλύτερη γεύση, αλλά και για να περιοριστούν τα βακτήρια και η μούχλα που χάρη στο σκοτεινό υγρό περιβάλλον που βρίσκουν εκεί έχουν κάνει την καφετιέρα σπίτι τους. Πώς να την καθαρίσετε λοιπόν? Γεμίστε το δοχείο του νερού με λευκό οξύδι. Βάλετε περίπου 4 φλιτζάνια και βάλετε την να δουλέψει ώστε το οξύδι να διασχίσει όλο το δρομολόγιο που κάνει το νερό και να καταλήξει στην κανάτα. Στη συνέχεια κάνετε το ίδιο με σκέτο νερό όσες φορές και αν χρειαστεί μέχρι να εξαφανιστεί η μυρωδιά του οξυδιού. Αυτό λοιπόν ήταν σύμφωνα με την αμερικανική αυτή έρευνα τα 5 πιο βρώμικα σημεία του σπιτιού. Και να πάμε στο πράσινο τσάι, όπου φαίνεται πως οι αντιοξυδοτικές ιδιότητες του πράσινου τσαγιού αποτελούν τα τελευταία χρόνια αντικείμενο έντονου επιστημονικού ενδιαφέροντος. Πρόσφατα ομάδα ερευνητών διαπίστωσε ότι οι πολυφενόλες που περιέχει μπορεί να βοηθήσουν στη διακοπή της εξέλιξης των ορισμένων μορφών καρκίνου. Να πούμε ότι σε μελέτη που διεξήχθη οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι έπειτα από έναν χρόνο το 30% των ανδρών στην ομάδα εικονικού φαρμάκου ανέπτυξε καρκίνο του προστάτη, σε σύγκριση με μόλις το 9% της ομάδας των ανδρών οι οποίοι λάμβαναν συμπλήρωμα τσαγιού. Να πούμε παράλληλα, όπως αναφέρουν οι ερευνητές, το τσάι παρέχει προστατευτικά ωφέλη για την υγεία έναντι του καρκίνου του γαστρεντερικού σωλήνα, του πνεύμονα, του μαστού αλλά και του δέρματος. Να πίνουμε λοιπόν τσάι, πράσινο τσάι όλοι μας. Ναι. Καλό. Γελάω γιατί υπάρχουν τηλεθεάτρες οι οποίες μας στέλνουν μηνύματα, ειδικά τώρα για αυτό το θέμα που είπαμε με τα 5 πιο βρώμικα στοιχεία του νερού. Μας έκανε μια μικρή διόρθωση η φίλη μας η Φωτεινή και μας είπε ότι εκτός από ξύδι την καφετιά δεν την καθαρίζουμε με καυτό νερό. Δεν βάζουμε απλά νερό ενώ χλιαρό. Καυτό νερό. Ευχαριστούμε πολύ Φωτεινή για την σημείωση. Λοιπόν, και κάπου εδώ πέρα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από εμένα την Έλληνα, την Κυριακή καθώς και την Νικολέτα. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Παραμείνετε στις οθόνες σας. Ακολουθεί η εκπομπή Ένας τρελός κόσμος με τον Κώστα Μπετινάκη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 το πρωί. Μέχρι τότε, γεια σας και καλή σας ημέρα.